πάγο στα σχέδια της κυβέρνησης που επιδίωκε να φέρει μέχρι το τέλος του έτους στη Βουλή μια νέα εκτακτή ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης των οφειλών σε 120 δόσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους που έχουν αφήσει απλήρωτους φόρους, φαίνεται να βάζουν οι δανειστές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής το σχέδιο μάλλον δεν προχωρά καθώς συναντά τις ενστάσεις των θεσμών. Τελικά η ρύθμιση των 120 δόσεων για μισθωτούς συνταξιούχους μένει στα χαρτιά. Ενώ η κυβέρνηση ήταν έτοιμη να φέρει το νομοσχέδιο στη Βουλή μέχρι τέλος του χρόνου για τη ρύθμιση των οφειλών των μισθωτών και των συνταξιούχων που έχουν οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, δυστυχώς η Τρόικα και οι θεσμοί έβαλαν φρένο σε αυτό το σχέδιο της κυβέρνησης και δεν μπορεί η κυβέρνηση να το προχωρήσει. Θα πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση να δει με ποια άλλη λύση θα μπορέσει να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι λόγω της υπερφορολόγησης και λόγω των πολύ μεγάλων φόρων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας έχουν χρεωθεί οι Έλληνες φορολογούμενοι. Η πρότασή μας και σαν λογιστές ήταν προς την κυβέρνηση να υπάγει η ρύθμιση των 12 δόσεων να γίνει 24 και η ρύθμιση των 24 δόσεων να γίνει 36. Είναι μία σταγόνα στον ωκεανό, είναι μία πρόταση βοήθειας που έχουμε κάνει για τους Έλληνες φορολογούμενους, μήπως μπορέσουν οι φορολογούμενοι που χρωστάνε σε φορείες και ασφαλιστικά ταμεία να επανεκκινήσουν και να μπορέσουν να ξεμπλοκάρουν τους λογαριασμούς. Δυστυχώς, το 50% των Ελλήνων φορολογουμένων έχει δεσμευμένους λογαριασμούς, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Θα πρέπει λοιπόν και αυτοί οι φορολογούμενοι να κάνουν το ακατάσχετο των 1.250 ευρώ, έτσι ώστε να μπορέσουν να παίρνουν τα χρήματα αυτά μέσα στο μήνα και να καλύπτουν κάποιες από τις υποχρεώσεις. Έτσι, η συζήτηση που γίνεται τώρα ενδιαφέρει τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση των 120 δόσεων και αυτομάτως δεν εντάσσονται στην ευρωπαϊκή ρύθμιση, η οποία εκτός από πολλές μηνιαίες δόσεις συνοδεύεται με γενναίο κούρεμα έως και 85% στα πρόστιμα. Πρόκειται κυρίως για όσους έχουν κλείσει στην εφορία τα βιβλία τους και δεν επιθυμούν να εμπλακούν σε νέες φορολογικές περιπέτειες.